Παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου και μάλιστα αυστηρού που ρυθμίζει την κυκλοφορία των ηλεκτρικών σκούτερ, εντούτοις η λέξη συμμόρφωση για πολλούς χειριστές παραμένει άγνωστη. Οι πλήστοι οδηγοί των σκούτερ δεν φέρουν προστατευτικό κράνος και το κυριότερο δεν χρησιμοποιούν μόνο τις ειδικές ποδηλατολωρίδες, αλλά παραμένουν στους δρόμους εκεί που δεν υπάρχουν προσβάσεις για ποδήλατα. Παρά την περίοδο χάριτος που έχει ανεπίσημα δοθεί προς συμμόρφωση, μόνο χθες τα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ προχώρησαν σε 14 καταγγελίες εφαρμόζοντας τη νέα νομοθεσία περί των δικύκλων πατινιών. Από τις 14 καταγγελίες, οι 7 αφορούν τη χρήση των δικύκλων χωρίς οι επιβαίνοντες να φέρουν κράνος ασφαλείας και οι υπόλοιπες 7 για χρήση επιπεζοδρομίου η οποία απαγορεύεται. Σύμφωνα με την νομοθεσία, η διακίνηση των σκούτερ απαγορεύεται παντελώς από τους δρόμους και επιτρέπεται εκεί που υπάρχουν ποδηλατολωρίδες και ποδηλατόδρομοι. Παράλληλα, με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε, ο χρήστης του σκούτερ πατινιού οφείλει να φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο κράνος. Σύμφωνα με την νομοθεσία, επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο 85 ευρώ σε πρόσωπα που χρησιμοποιούν σκούτερ και είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών, που αναπτύσσουν ταχύτητα πέραν της προβλεπόμενης, που δεν φέρουν κράνος και δεν συμμορφώνονται με τις ενδείξεις της σήμανσης και των φορτητών σηματοδοτών τροχιάς που ρυθμίζουν την τροχιά κίνηση οχημάτων, μηχανοκινήτων και μη. Επίσης, επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο ύψους 50 ευρώ σε πρόσωπα που χρησιμοποιούν σκούτερ χωρίς να βρίσκονται σε λειτουργία φανή και εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησής τους και που σταθμεύουν, τοποθετούν ή δεν καταλείπουν σε ποδηλατολωρίδα.